Όλα έτοιμα για το τζάμπολ εδώ στο Κώστας Παπαέλληνα στο τέρπι της 18ης αγωνιστικής στο ΠΑΠ Basket League. Πρώτη κατοχή για την Πετρολίνα. Στο Σνάιντερ ξανά με την μπάλα στα χέρια από μέση απόσταση. Διχτάκι, πρώτο καλάθι στο παιχνίδι. 2-0 προβάδισμα. Το Ζελ πάει στο καλάθι με το δεξί. Καλάθι και φάουλ. Δύο πόντι μετράνε και έξτρα πόντος ευκαιρία. Στην άλλες 5 αγωνιστικές και οι 4 πρώτοι θα πάνε στα play-off. Ο Σνάιντερ πετυχαίνει καλάθι στο άκουσμα της κόρνα. Προηγείται με ένα. Σιζόπουλος για 3. Μέσα από τον Ανδρέα Σιζόπουλο. Ψάχνει τον Οκπέιντε, ωραία assist, κάρφωμα από τον Τέρεκ Οκπέιντε. Σάιμον Μιχαήλ για 3. Μέσα από τον Σάιμον Μιχαήλ. Αν ήταν εκτός, ήταν σε καραντίνα 2 εβδομάδες. Το ξεπέρασε και πήρε και μεταγραφή στον Κεραυνό. Σνάιντερ, 2 δευτερόλεπτα επιπλέον και τα κλέβει. Θα είναι όλα για τον Κεραυνό τελικά. Ο Ροζέλ κάνει το κλέψιμο, coast to coast, αφήνει το καλάθι, την μπάλα στο καλάθι. Και εδώ και λίγα χρόνια είναι στον Κεραυνό. Οκπέιντε. Ωραία πάσα από τον Σιζόπουλο. Την ερχόμενη τρίτη ζωντανά από τη Cita Vision και Κεραυνός Dijon. Τρίποντο από τον Νίκο Στυλιανού. Ωραία πάσα από τον Σνάιντερ για assist του αγώνα μέχρι στιγμής. Αυτές δύο περάσματα από τον Williamson 6-8 εδώ. Για να ράς πέτυχε το καλάθι απέναντι στην παλιά ντομάδα. Τον Κεραυνό σε 20 λεπτά αγώνα. Σουτ τριών πόντων. Το καλάθι μετράει και έχουμε και φάουλ. Έβγαλε έξω στον Ντέιβις, ελεύθερος από τα 6-75, πέτυχε το τρίποντο. Κεραυνός από μακριά. Καλή άμυνα του Ντέιβις, η τάπα. Και ο Σνάιντερ τρέχει προς το καλάθι του Κεραυνού. Σιζόπουλος ξανά για 3, αυτή τη φορά ο Σιζόπουλος πετυχαίνει το καλάθι. Πλέον το 48-41 είναι μεγαλύτερη διαφορά υπέρ του Κεραυνού. Όμως ο Σιζόπουλος θα απαντήσει με τρίποντο και ζητάει και φάουλ εκεί. Ίσως να υπήρχε και φάουλ, η αλήθεια είναι. Παίρνει πάνω του την ομάδα του στο κομμάτι. Νέο τρίποντο τώρα για τον Κεραυνό με τον Ροζέλ, δεύτερο συνεχόμενο. Front line. Στο τέλος των 24, ο Ροζέλ πέτυχε το καλάθι. Μια πάσα στο Στυλιανού που αλλάζει στον αέρα το χέρι. 30 στη σεζόν που είναι ρεκόρ καριέρα σε μια σεζόν. Εδώ ο Γιαναράς που συνεχίζει να προσθέτει σε αυτό το. Σόπουλου πήρε η μπαλά στο δεύτερο μισό του κηπέδου. Ρόρι, ωραία ενέργεια του τον drive. Στο Ρόρι, βρίσκει δύο το Ρόρι και πάει στο καλάθι. Χέρι στην τρίτη περίοδο. Στυλιανού για 3, μέσα από τον Νίκο Στυλιανού. Ροζέλ, Μαντοβάνι, να δούμε αν θα απαντήσει για 3 και το κάνει. Σε μένω παιχνίδι. Νέο σιούτ τριών πόντων για τον Κεραυνό. Αυτή τη φορά ήταν ο Ροζέλ Στυλιανού. Μέσα και πάλι από τα 6-75. Αυτή τη φορά ήταν ο Ρόρι. Έχει ένα μεγάλο προβάδισμα πλέον ο Κεραυνός με 15. Απαντάει η ΑΕΚ. Άλλες βοήθειες από αρκετούς παίχτες. Εδώ ο Ντέιβις, δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο. Άρη εννοείται. Κινγκ από μακριά, μέσα. Καλάθι τριών πόντων. 4. Κάρφωμα από τον Ντέιβις. Ωραίο κάρφωμα. Αλλά στα χέρια. Δίνει την πάσα στον Σιζόπουλο. 12η ασίστ για τον Σνάιντερ. Η φάση αυτή θα βάλει τέλος στον αγώνα. Να δούμε. Ο Σάιμον Μιχαήλ δεν θα πάρει πάνω του. Δεν θα κάνει shoot στο τέλος. Και έτσι έχουμε το τελικό σκορ στον Στρόβολο.